έχουν παρεξηγήσει κάποια στιγμή για το χιούμορ που κάνει. Μόνο είναι το τραγούδι μετά από αυτό που μου αρέσει. Παίρνω και να σου κάνω φίλου. Σα παρακαλώ, το ζητάω. Η Duffy's Family τι έπαθε, κορονοϊό έπαθε. Το νιό τι μένει, κόρο. Οπότε κόρο. Τι είπε. Καλά, αυτό τώρα δεν ακούγεται καν και πάλι εγώ το λέω. Εντάξει, αφού κάνω παραγγελίες. Φιλιά, μακριά. Και γι' αυτό λοιπόν και με το Σάκη δεν θέλω καμία επαφή. Ούτε με το Σάκη. Αγόρι μου, δώσαμε όρκο. Πού ήταν, πουλάς έναν όρκο φιλίας. Οπότε έχω γιατί να σε πιστεύω. Και ξέρω πολύ καλά ότι τον Μπάρτζ είναι αληθινός και ξέρω πολύ καλά πώς τα λέει και τι κάνει. Είναι μοναχικός καβαλάρης όμως ο Μπάρτζ. Καβαλάρης. Όχι, μόλις μου εγώ βλέπω. Οι άλλοι δεν φοβούνται. Και με τα πόδια. Γιατί ξέρουν ότι είναι αγαπητός από τα κινητά τους. Ο Βασάλος, παιδιά, είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ο Βασάλος κάνει το παιχνίδι του, τους δουλεύει όλους. Ο Βασάλος δουλεύει τον κόσμο, τον εαυτό του και όλους τους παίχτες εκεί. Όλοι. Και στο τέλος θα πάει και γαλάτσι και μπορεί να το πάρει κιόλας. Και μπορεί. Είχες μακριά μαλλιά στην αρχή της καριέρας σου. Τα αφήσεις. Ναι, ναι, θες να τα αφήσεις για να γελάς εσύ. Να τα αφήσεις όλους τον Βασάλο. Σου πάνε έτσι, Duffy. Γελάω κόσμο. Σε παίρνω για να σου πω, 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 όσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω. Σε παίρνω για να σου πω, 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 ως μακριά σου υποφέρω. Εγώ αυτό τελευταία εκπομπή θα το πω το τραγούδι. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Τόσο πολύ που δεν θυμάμαι τι είπε και δεν με νοιάζει να είναι γερός. Με τον Βασάλο δεν είχαμε ποτέ επικοινωνία. Άλλες φορές έκανε τον φίλο και πίσω από την πλάτη μας έλεγε άλλα πράγματα. Καλύτερα να είναι στρατηγική αυτό, γιατί αν είναι και έτσι στην έξοδο ζωή, μπορεί να ήταν αυτό το σχέδιό του, να σπάσει την ψυχολογία όλων των παιχτών, να τους κάνει άλλο κάτω για να προχωρήσει το παιχνίδι. Αυτό πιστεύω ότι έκανε ο Κωνσταντίνος και συνεχίζει να το κάνει. Και με τη Σταυρούλα από την κόκκινη ομάδα δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Μια και μου ανέφερες τώρα το Βασάλο και τη Σταυρούλα, τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ τους? Κάτι δεν ξέρετε. Εσύ τι ξέρεις? Εγώ σίγουρα έχω δει πράγματα που δεν είδατε εσείς. Σταυρούλα είχε εκμυστηρευτεί κάτι στον Στέλιο. Συγκεκριμένα ότι είναι ερωτευμένη με τον Βασάλο. Το ήξεραν όλοι. Ήμουν απλά η τελευταία που έμαθα τι ακριβώς γινότανε. Ήταν το θέμα που συζητούσαν όλα τα παιδιά στην Καλύβα. Άφηνες να εννοηθεί και ότι κάτι τρέχει ανάμεσα σε εκείνον και τη Μαριαλένα. Από τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι είναι ζευγάρι με τον Σάκη. Θα πω όποιος έχει τιμή γαμιάζεται. Να είσαι ευτυχισμένη, μωρό μου, όπου να είσαι, και εμένας με πεθαίνει. Μου πληρώνω τι να σου εξηγήσω. Συγχώρεσαι με μόνο κι ας μην γυρίσεις πίσω. Δεν ξέρω αυτή η κοπέλα θα έρθει καλεσμένη. Με στεναχωρεί πάντα με αυτά που λέει. Με στεναχώρησε τώρα. Βάλατε και τον Γιώργο και συνδύασα τον Γιώργο με... Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Ποιο παιχνίδι σχολιάζουμε? Ωραία. Καλημέρα σας. Γεια σου. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τέτοια μου λες και τι να πω εγώ. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Καλημέρα Μαράκια. Καλημέρα Γιώργο. Μισό λεπτό γιατί είμαστε σε μια διαδικασία από το πρωί. Ναι. Από τις 4 η ώρα, 4 παρά που την είδα. Την ξεμάτιαζα, Χριστός επέρασε σκύλο στον εντάκο σε σύνδρα στα πόδια του κλειδινιά στο στόμα του. Χριστός επέρασε σκύλο στον εντάκο σε σύνδρα στα πόδια του κλειδινιά στο στόμα του. Μπορείς να το ξαναπείς. Χριστός επέρασε σκύλο στον εντάκο σε σίδερα στα πόδια του κλειδονιά σου. Χριστός επέρασε σκύλο στον εντάκο σε τι θρησκεία είναι αυτή. Έχουμε ξυλαράκια, φύγετε κακά μυαρά, ο Χριστός είναι κοντά. Είναι ματιασμένο. Τώρα, τι είναι, είναι ματιασμένο και κοιμήθηκε λέει με χασμουριτό. Και άμα κοιμηθείς με χασμουριτό είσαι ματιασμένος. Πώς να μην είναι ματιασμένος κουκλάρα μου. Τα μάρτωλα σπαν ερωτεύτηκα. Φιλιά σου και στα χάδια παγιδεύτηκα. Μαρτωλά σου μάτια ερωτεύτηκα κι ήταν όλα ψεύτικα, όλα ψεύτικα.
Στα όριστα άγρια βουνά. Στα όριστα άγρια βουνά, λέμε. Μετά υπάρχουν διάφορες, παιδιά, ευχές, νομίζω, για ξεμάτιασμα. Και πρέπει να στυμπούν Μεγάλη Παρασκευή γυναίκα σε άντρα. Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη. Απαρεξηγήθηκαν οι θρησκευάμενοι αντίστοιχοι. Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη προς Παρασκευή, 12 και 1. 12 και 1. Καλό. Ωραίο. Παρασκευή εμάς. Πέμπτη, Πέμπτη, γι' αυτό δεν πιάνει. Γι' αυτό δεν πιάνει. Υπάρχουν ξεματιάσματα πολλά. Έχει, η θρησκεία έχει, έχει την προσευχή της Βασκανίας. Βασκανία, Βασκανία. Ξεκάθαρα δηλαδή. Αλλά μετά τώρα από τόπο-τόπο, αυτό τώρα, Ιησούς βγαίνει, σκύλος στον δαγκόν, μετάραξε. Μετάραξε η εικόνα που τραβάνε τα ημάτια του Ιησού. Δεν ξέρω γιατί να με ξεματιάσει άμα τον τρώει ο σκύλος. Παρ' όλα αυτά, με έπιασε την κοπέλα. Βοήθειά της. Δεν λες ευχαριστώ. Δεν πιάνει, τον τρώει ο σκύλος. Έχω παραγγείλει εδώ και ένα μήνα. Φώτα, δεν θα πας. Ένα παντελόνι τζιν. Φώτα. Και μια πουκαμίσα μαύρη. Τα έχει παραγγείλει. Σήμερα το παιδί μου έφερε ένα παντελόνι μόνο κρέπ. Και του πέστρεψα πίσω, γιατί εγώ πέφτει, δεν με πήρανε τηλέφωνο ότι θα μου φέρνε το παντελόνι σήμερα. Ακούστε με, εσείς έχετε ένα μικρό παράπονο. Ποιο είναι? Εγώ θέλω να ξαναπάρετε το τηλεφωνικό, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποιο λάθος συνεννόηση έχει γίνει στο μεταξύ σας. Οι παραγγελίες είναι πολλά. Θέλω να μου δείξετε αυτή το πλεκτό που δείξετε, εμένα μου κάνει αυτό. Σε κρέπ. Τι ύψος έχετε? Είμαι ψηλή. Υπάρχει στο μπλε σίγουρα. Για ψηλό το μπλε. Το μαύρο, μαύρο. Και υπάρχει μαύρο. Και σε μαύρο. Μαύρα, γιατί πέθανε ο άντρας μου. Καλησπέρα, αγάπη μου. Τι κα... Α, τι θυμάμαι την κυρία Ερήνη. Έχω κάνει μία παραγγελία από το Πάσχαρα, παιδιά. Α, έχει καθυστερήσει. Έχω πάρει 100 τηλέφωνα. Τι είχατε πάρει? Ακόμα δεν έχουν έρθει. Μην μου λένε αγχώνεστε. Η παραγγελία σας έρχεται. Έρχεται. Είμαι κλεισμένη μέσα, περιμένω τίποτα. Τι να βγεις να κάνεις. Θα έρθουνε. Τι πήραμε. Άντε βρε, αγάπη μου γλυκιά, κάνε συγγνώμη. Μου τη χάρη να επικοινωνήσω. Τώρα. Θα λυθεί και το δικό σας το όλα θέμα. Λύνονται. Μη σας απασχολεί καθόλου. Μα θέλει να βάλει. Δεν θέλουμε καμία κυρία να έχει παράπονο. Παραπονε. Ακούστε τώρα, παιδιά, το καταλαβαίνω, παίρνουν οι ίδιες. Κάθε μέρα παραγγέλνουν, κυρίες. Οι ίδιες. Οι σύζυγοι τι δουλειά κάνουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ καταλαβαίνω την κυρία που είναι σε χειρία, την κυρία σε χειρία. την καταλαβαίνω. Ναι, γιατί όχι, άμα το παραγγείλω και το θέλω το μαύρο, επειδή έχω το πένθος, άμα κάνει να έρθει πολύ καιρό μετά, το σπάω σε γκρι και καφέ σκούρο. Δηλαδή θα μου είναι άχρηστο το μαύρο. Το θέλω μέσα στο 40ήμερο. Στο 40ήμερο θα έρθουν σπίτι να πούν, μη στεναχωριέσαι, είμαστε κοντά σου, που μετά εξαφανίζονται όλοι και τα παιδιά μαμάς αγαπάμε και κάνουν τη ζωή τους. Εκεί θέλει το ωραίο, το μαύρο που είναι και... Το κρέπ. Το κρέπ δύσκολο. Online. Άμα δεν σου στρώσει. Και ο Πασχάλης Τερζής επίσης. Θυμίζουμε ότι είχε εμφανιστεί μόνο στην τηλεφωνικά. Αυτό που λέει ο Αντρέας. Όμως είναι αλλιώς, ναι. Όμως πιθανότατα από κάποιους φίλους του να μην θέλει να έχει επαφή. Ωραία. Συμβαίνει αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Τι έπαιρνα. Πήρα τη βιταμίνη μου και δεν έπαιρνα. Πες μας για σένα, καλέ. Βγάλε το θέμα. Καλά, μετά σου και τα τη βγάλει και νιώθει μια ανακατοσούρα. Μην πιέζεσαι. Με άδειο στο μάχη. Μην πιέζεσαι. Με άδειο στο μάχη. Αυτό βάμε γίνει live θέμα, καταλαβαίνω. Προς τα εκεί, μην έρθει. Όχι, μην αγχωνεστεί, θα πάω και μαύρο. Βουκέτα. Έγκυος δεν είμαι, σίγουρα. Εγώ θα πρέπει να πάω. Άμα έτσι θα είχαμε τρελαθεί όλοι με αυτά που λες κάθε μέρα. Θα φέρω τη βιταμίνη. Πολλές πληροφορίες δεν χρειαζόταν πριν. Αλλά πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Ωρε δε μπορώ, μανούλα, δε μπορώ. Ξηρε να φέρεις το γιατρό. Με το μέτρο του. Μα είδες τι και με το μέτρο στα σταματήματα να... Τι ωραία. Ήπειρο. Πώς είναι. Έφαγε. 1-0. Ποιος, πώς είναι η Κατ. Yeah. Πώς είναι η Κατ Κεν. Μια χαρά. Να ξέρω, μπορεί να έπασε.
Φίλε και φίλοι, γεια σα. Εγώ σήμερα πριν έρθω. Τιμένη διόρφανη. Απόλωσα το αγόρι μου. Τρίλερ. Νίκο το Μοτσινά. Νίκο με σιδερένιο παλικάρι μου. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Και είδα και την Κουτσελίνη να αρχίσει να χορεύει. Δηλαδή, έκανα εγώ ζίμπε, ζίμπε, νάι, λουλού. Τώρα άρχισε χορεύει και η Ζήνα. Α, Ζήνα μου, μαθαίνεις εύκολα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Μπαράκια. Και αυτά είναι ένα κιλό. Δεν είναι πολλά. Εντάξει. Ένα κιλό το καθένα. Ναι, ναι. Ναι. Δεν είμαι βαριά. Δεν τ' άρεσε. Λίγο. Για κάτσε. Τι λες καλέ, για πρώτη φορά θα πάρει άλλη από ένα κιλό. Τι να πάρει. Ναι, ναι, ωραία. Δεν χαλάνε, πάρε από ένα κιλό. Ένα θα πάρω. Πόσα. Ωραίο. Εύκολο. Αυτό πονάει εδώ. Εύκολο. Δύο πήρε. Α, ωραία, άσκησε. Καλέ, εκεί, εκεί και πάνω. Πόσα πάνω. Λίγο πάνω και κάτω. Λίγο πάνω. Αυτό πονάει εδώ. Έτσι. Να μην κολλάνε, όσο μπορείτε μακριά από το στήθος, να μην είναι κολλημένα. Να πετάξουμε το στήθος, το κόψουμε. Πόσο είστε? Καλά. Το νιώσατε λίγο εδώ στους όλους? Να. Στήριζα στο στήθος και δεν κατάλαβα τίποτα. Κορίτσι μου, οι αγκώνες είναι ακριβώς το σύν του στήθος. Τα μπαλκόνια μας, αγάπη μου. Α, γεια σε παρακαλώ. Οι άλλοι σηκώνεται κάθε 10 λεπτά, μην ανοίξει. Απ' την ακινησία. Να σε ρωτήσω, τέλος του μήνα θα πας να πάρεις κάποια χρήματα από το κανάλι? Ναι, Νικόλα. Ναι, 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 παιδί μου. Αν δεν είναι φιλανθρωπικός ο σκοπός, γιατί να πληρωθεί αυτή η κοπέλα? Γιατί, παιδί μου, τι κάνω εγώ από πίσω που δεν βλέπει ο κόσμος? Δεν βλέπει, αλλά έχουμε όλοι ακούσει. Μπράβο. Μα είναι ντροπή να μιλάμε για από πίσω στην εκπομπή αυτή. Εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Στέλλα όμως, παιδιά, έχει γυμναστεί πιο πολύ από όλες τις παρουσιάστριες. Και από την Ελένη Μενεγάκη που δεν με ακολουθεί. Εγώ σας έλεγα, επειδή τσακώνομαι καθημερινά, αλλά δεν βγαίνετε να μου το πείτε. Και η κυρία Ζορκάδη που το παίζει στην παρουσιάστρια, αλλά τώρα μόκο. Πες τα. Καιρό έχουμε να σας δούμε, γιατί. Μόκο. Ποιο είναι κάτω, η Ζορκάδη? Η Ζορκάδη. Κυρία Ζορκάδη, θα κατέβετε επιτέλους ή όχι μόνο με το Μητσοτάκη θα κατεβήκατε μια φορά? Δηλαδή, μόνο πρέπει να φέρουμε πρωθυπουργό για να κατεβείτε. Το διατάφτα είναι η Μύκονος, κυρία Ζορκάδη. Δεν είναι πρωθυπουργό τώρα. Πάμε. Πού να πάμε, κυρία Ζορκάδη? Στον καλό. Σε πρέχρα πάμε. Πού να πάμε, σε Θάνο. Κυρία Ζορκάδη, χαίρομαι από αυτή την εκπομπή. Σε Θάνο. Κάνουμε βίντεο. Λοιπόν, να μην λέμε μόνο την κυρία Ζορκάδη εδώ, κάνουμε και άλλη δουλειά. Νομίζουν όλοι ότι έχουμε μόνο με έναν άνθρωπο στην εκπομπή. Δεν κάνει και τα πάντα η κάνει λίγα η κυρία Ζορκάδη. Πώς τα έκανε, κυρία Ζορκάδη? Πώς τα έκανε? Σαν τα μούτρα, λοιπόν. Ρε γάμο, τι τραβάω εδώ, παιδιά. Το μεγαλύτερο μπούλινγκ το τρώω από την αρχή στα κτριά μου, πραγματικά. Και κάθομαι και το επόμενο και το καταγγέλλω. Μπορεί να είμαι ο χάρτης του χαμένου θησαυρού σου. Μπορεί να είμαι αυτό που ψάχνεις, μα δεν έχεις βρει. Δεν άκουσα, δεν παρακολούθησα όλο το απόσπασμα. Ναι, καλά κάνει, καλά, καλά κάνει. Τον καταλαβαίνω. Έχει χάρη που δεν έχω διάθεση τώρα και κέφι να μπω και να βάλω και ενέργεια σε όλο αυτό που θέλω να δημιουργήσω σε σχέση με το bullying που έχουν έχουμε, θα το πω, δεν πειράζει, θα το πω, αδυναμία, αλλά είναι, που έχουμε υποστεί από εσάς τις αρχισυντάκτριες. Γιατί ο Θέμης που είναι αρχισυντάκτης, μια χαρά τις φέρετε τις άλλες. Μην κοιτάς που παίρνεις βιταμίνες λάθος, μυστικιά. Εσείς, μου έρχονται όλα τα ονόματα αυτή τη στιγμή. Έρε κάτι μηνύσεις που θα γίνουνε, έτσι. Ακόμα 9 εκπομπές έχεις να σέρνω την μπάλα σαν τον καταδικασμένο. Να με πιλαλάς, άιντε. Εγώ είμαι η Μπέση που δεν μαγειρεύω. Και γιατί να μαγειρέψω? Αρέσει πάρα πολύ να βάζω πλυντήριο. Αρέσει να απλώνω.
Μ' αρέσει να πλένω τα πιάτα. Σιδερώνεις? Πλυντήριο πιάτων. Καθόλου. Ούτε καν. Και πλυντήριο μ' αρέσει να βάζω, γιατί το θεωρώ λίγο μαγικό. Θα ρίχνεις μέσα βρώμικα, πατάς το κουμπάκι και νομίζω ότι παίζεις με το Facebook. Βάζω τους συνδυασμούς ανάλογα, το έχω μάθει καλά και βγαίνουν καθαρά και ξάστερα. Ήπιες το χάπι του σκύλου. The happy end. Που λένε, είμαι ακόμα ζωντανή, είμαι εδώ. Αλλά δεν θα έχει τσιμπούρια. Μια χαρά, κυλήσω άνετα στον καζόν. Μεγαλώνω, τρελαίνομαι. Εγώ από το φόβο μου, μη με επηρεάσει, μου ανέβηκε η πίεση 16. Οι παλμοί μου ανέβηκαν 75, που εγώ έχω 59 με 60. Έχω χαμηλούς παλμούς. Τέλος πάντων, σε όλους μπορούν να συμβεί. Περσινό μας καλοκαίρι, του ερωτά μας τα γιοχέρι, το κάνει εικόνα. Και η ζωή απ' την αγάπη πήρε χρώμα. Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη στο μακατό, τι καλοκαίρι. Πολύ ωραίο. Πάντως, παιδιά, το τι καλοκαίρι ήταν και αυτό, το πόσο είναι για πάντα, κάθε καλοκαίρι τι ήταν αυτό και περιμένεις να είναι το άλλο. Αλλά απλά ευχόμαστε να είναι διαφορετικό. Και το διαφορετικό δεν είναι πάντα και καλό, κατάλαβες. Παρ' όλα αυτά, τι χάπι πήρε. Σκύλου. Παιδιά, επειδή έχω ζώα, η απάντηση χάπι σκύλου, τι μπορεί να είναι. Πιανού. Δεν υπάρχει. Τα σκουλίκια. Σκουλίκι είσαι που με φωνάζει σκουλίκι ως μεσημεριάτικα. Για τα σκουλίκια βοηθάει. Όχι, it's not May Day. Not your day, May Day. Παρόλα αυτά, μάλλον δεν κάνει κακό. Μια χαρά. Τα μαλλιά της κοντίνανε από το Pride, αλλά μπορεί, ας πούμε, να χτυπάει στην τρίχα. Κατά τα άλλα, μπράβο, το τρίχωμα είναι και εποχή, πέφτει. Έχει ακουστεί το όνομά σου για την Ελένη Μενεγάκη. Θα ήταν ένα βήμα που θα μπορούσες να κάνεις. Όλα θα μπορούσα να τα κάνω, αρκεί να είναι εξωτερικά αυτά τα που θα κάνω. Στο ξαναλέω. Επίσης, δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Είναι όλα ανοιχτά, όλα τα συζητάμε. Και επειδή και Χριστοπούλου θα πει ότι μιλάω πολλή ώρα μέσα από το αυτοκίνητο και πρέπει να έχω βγει έξω και να μιλήσουμε, καλύτερα να φύγω γιατί δεν θα μπορέσω να ακούσω τα σχόλιά της. Φιλάκια πολλά. Μου την είπε δηλαδή τόσο πολύ. Ότι είναι ωραίο άντρα, έχω πει. Ότι είναι έξυπνο, έχω πει. Τα πάντα έχω πει. Δεν μ' αρέσουν που δίνουν συνεντεύξει από μέσα από αυτοκίνητα. Γενικά. Μην του περιμένει από τα μάτια. Και αυτά που. Να μιλήσει δύο μέτρα άντρα. Ναι, είναι ωραίο. Δεν μπαίνει και χορεύει. Τι μα νοιάζει το μέτρο. Μου αρέσει. Εντάξει, τέλεια. Παράλληλη αγάπη στη συνείδησή μου αγάπη στην καρδιά φτερά. Γνωρίσω, δεν χρειάστηκε να ζήσω ούτε μια φορά. Παράλληλη αγάπη σε έναν δρόμο όλο λάθη με παρέσιρες. Και τις κατηγορίες όσες είδα αμαρτίες τις απέσιρες. Απέρασα! Και αυτό ήταν το σεξ της Παρασκευής. Περνάω εξαιρετικά. Παιδιά, μην τους πιάνετε στα αυτοκίνητα. Είναι καλύτερα να τους πιάσετε ή πριν μπει ή ακόμα καλύτερα όταν βγει. Ενώ που δεν θα ξαναμπεί. Μα παιδιά, τι μου λέει τώρα και η μάμη. Ω, μάμη. Τι μου λέει, αφού είναι μέσα στο αμάξι δηλαδή. Άμα δεν μιλήσεις και το κάνεις αλαπούμπουρα χωρίς ροδάκινο γιατί τρέχει άλλη να το πιάσει. Μετά, ναι, πιάνονται. Μετά τώρα εδώ ήταν στο αυτοκίνητο, δηλαδή κατεβάζεις το τζάμι. Και επίσης δεν σ' αφήνουν οι δημοσιογράφοι, δεν σ' αφήνουν. Γιατί πρέπει να γυρίσουν με κάποιο υλικό. Σε κρατάει, νιώθεις άσχημα. Σαν να θες και να μη σου αυτό. Δεν είναι ωραίο, μπράβο στον Κώστα. Δεν θα είναι στη μελέτη, δηλαδή. Όχι. Όχι. Εσύ πώς μου το λες. Το συζητάτε στο χαμογέλα και πάλι.
Θα το έχετε θέμα το Σάββατο, μίλα, ρε. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Ο Παύλο ξέρει πολλά, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι... Τον Παύλο να φέρετε να μα τα πει, όλο να γίνουν άνω κάτω στο ΜΕΚ. Ποιο είναι η Μουίτσα. Μουίτσα ή Μουίτσα, δεν καταλαβαίνω. Να είναι καλά, ότσο εδώ. Δεν κατάλαβα τι παίξαμε τώρα. Εγώ φιλοξενούμαι από τα παιδιά μου, κάνω δύο μέρε τη δουλειά μου και φεύγω. Σε αγαπάω. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί εγώ θορυβήθηκα. Με τι. Ακολουθήσει το παράδειγμα τη Σοφία Αλιμπέρτη, δηλαδή θα μείνει 14 ή 16 χρόνια εκτό, θα πάει σε ένα νησί. Θα κάνει τελείω διαφορετική, θα κάνει κουρμπαριστό. Στην Άξο, κάπου αλλού. Δεν νομίζω να πάει και στο ίδιο νησί. Εντάξει, να μην άκουσα. Αν θέλω. 20 και 16 χρόνια μείνει σε αποχή, πόσο πάει. 41. Ξέρει τι λε για το 25. Σε λατρεύει με αυτό που είναι. Δεν θέλει να σε πιάσει το στόμα του, ε. Δεν θα ήθελα αυτό να το δω. Δηλαδή να δω αποχή του Νίκου 16 χρόνια, 15. Γιατί αγαπητό θέλει. Δεν νομίζω να αντέξει ο Νίκος. Δεν νομίζω να το δει. Εγώ τον άκουσα πολύ καλά. Και μίλησε στην εκπομπή ότι θέλει να πάει ένα μεγάλο ταξίδι. Ότι αυτό θέλει να κάνει. Μπορεί να είναι ψηλά. Έτσι άκουσα να ανοίξει τα φτερά του. Μεγάλο είναι και αυτό. Δεν θέλει να κάνει. Μήπω θέλει 20 μέρε 30. Δεν θέλει να κάνει. Ένα, δύο χρόνια εγώ πιστεύω. Μήπω θέλει να κάνει διεθνή καριέρα και θέλει να πάει στο εξωτερικό. Ναι, μπορούσε να κάνει. Και τηλεόραση θέλει να βγει παράξενο. Την ελληνική γλώσσα. Θα μπορούσε να κάνει και διεθνή καριέρα, αλλά σαν την ελληνική γλώσσα και τον τρόπο που τη χειρίζεται ο Νίκος, νομίζω δεν μπορεί αλλού να γίνει καλύτερα. Θέλω να πω πολλά. Ναι. Δεν θα πω τίποτα όμως. Ναι, γιατί παιδιά είναι μερικά πράγματα που είναι και τη στιγμή ή τη φάση. Και επειδή κάνουμε τηλεόραση κάποια αρκετά χρόνια, πάρα πολλά κουραστικό, μετά μπορεί να μείνει, κατάλαβες, ότι είπες αυτό. Τώρα γιατί δεν το λες αυτό. Οπότε ναι, εγώ αυτό που θαύμασα στη Σοφία την Αλιμπέρτη, πέρα από το ταλέντο ενώ και αυτά, το κομμάτι ήταν ότι ενώ ήταν στο Χαϊλίκι, είπε γεια σου τώρα. Ωραία. Κάτι άκουσε μέσα της. Και εγώ αυτό θαύμαζα. Τώρα το πόσο καιρό θα είναι, αυτό είναι στον καθένα, παιδιά. Και μην νομίζετε, εμείς που δουλεύουμε στην, που εργαζόμαστε στην τηλεόραση, θεωρούμε ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Κάπως και τα άλλα επαγγέλματα μας κάνουν. Εντάξει τώρα, είναι λίγο αλλιώς τηλεόραση. Που είναι μπούρδα. Όλο. Οπότε λες ότι άμα φύγει τώρα η τηλεόραση, εγώ τι θα κάνω. Ενώ μετά σου λέει η ζωή, αγάπη μου, ξέρεις τι ωραία πράγματα έχεις να κάνεις. Οπότε αυτό μπορεί να γίνει 5 μήνες, 2, 1 χρόνο, 2, 100. Για πάντα. Δεν ξέρεις. Κάτσε να δούμε πώς θα τα φέρει η ζωή. Γρουσούζες! Σαν την Ελένη, σε 3 λεπτά θα κάνω εκπομπή. Και κάνω καλοκαιρινή. 1η Αυγούστου, ραντεβού, ρε! Α, τα παιδιά έχουν συναντήσει με τον Θοδωρίδου. Δεν θα είμαστε όλοι, θα κάνω αλλαγές. Καλοκαιράκι, βράδυνο μπανάκι. Έτσι, παιδιά, ξέρετε και το υπόλοιπο, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ θέλω να πω ότι θέλαμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή έτσι με εσάς. Θέλω όμως να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες τις εκπομπές που έχουν αναπαράγει αποσπάσματα του «Εδώ με τη Γωγό». Καταρχήν ξεκινάω με το λατρεμένο μου Νίκο Κουτσινά, χειροκρότημα. Το Extra Channel. Θέλω το Star Βορείο Ελλάδος. Το Europe One, το Αιγαίο TV και το Flash TV που μέσα από αυτές τις τηλεοπτικές συχνότητες καλύπταμε όλη την Ελλάδα και παίζαμε πλέον και πανελλαδικά. Παντού. Αφού δεν μου δίνουν τη δυνατότητα να παίξω αλλιώς, το έκανα, Χριστίνα και μπράβο, εγώ. Μπράβο, αγάπη μου. Είμαι η πανελλαδικιά. Είμαι η πανελλαδική κεντρικιά του μικροκάναλου. Ραντεβού το Σεπτέμβρη είναι το μόνο σίγουρο. Είναι. Γιατί ο κόσμος μας περιμένει. Εγώ... Εμείς έτσι κάνουμε. Έχουμε συμβολεάρα με τον εαυτό μας φυσικά και το μεσογειακό κανάλι. Εμείς έτσι κάνουμε. Ξεκινάμε νωρίς-νωρίς και τελειώνουμε νωρίς-νωρίς. Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Πάρε με ένα πλοίο θα σε φέρει στη δική μου αμμουλιά. Παιδί μου, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω που χορεύουμε, είναι παράτερο, αλλά περιμένει και ο Ευαγγελάτος πάνω στο Chris Craft. Αν θέλετε να στεναχωρεθείτε, στέλνω αυτή τη τηλεόραση στο Σάββα Πούμπουρα!